αλλά και ο Τοβίτ. Λέει στον Τοβία, του είπε κάτι περίφημο, το είχαμε κάνει μάθημα στα παιδιά όταν πήραμε εκεί, είναι από το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου, που ολόκληρο είναι η πνευματική διαθήκη του Τοβίτ. Πνευματική διαθήκη, κάθε στίχος και θησαυρός. Μεταξύ λοιπόν των πολλών του λέει, παιδί μου, μη λάβεις αλλοτρίαν γυναίκα, δηλαδή μη πάρεις ξένη γυναίκα, διότι οι προφητών εσμέν, διότι είμαι θα παιδιά προφητών, δηλαδή όπως θα λέγαμε εμείς οι Έλληνες, είμαθα η χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων. Το ακούσατε? Η χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Μη παίρνεις ξένη γυναίκα, μη παίρνεις ξένον άνδρα, δεν είναι καλό. Είναι η γνωστή μας μικτή γάμη. Και επειδή ο άλλος δεν θα ήθελε να γίνει χριστιανός και δι Ορθόδοξος, γιατί αν δεν είναι χριστιανός δεν μπορεί βέβαια να γίνει και ο γάμος. Αν είναι μαμεθανός, πως να γίνει ο γάμος? Γι' αυτό στο τέλος κάνουν τον πολιτικό γάμο, και θεωρήθηκε ο πολιτικός γάμος σαν είδα σωτηρίας. Θα πάρω αυτόν που αγαπώ, αυτή που αγαπώ, και δεν με νοιάζει να υπάρχει ο θρησκευτικός γάμος, αφού με κατοχυρώνει ο πολιτικός γάμος. Πάντως όταν η Εκκλησία μας παντρεύει τους λεγόμενους μικτούς γάμους με ρωμαιοκαθολικών ή προτεστάντιν, είναι βεβαίως από τη χριστιανική οικογένεια, αλλά για μας δεν είναι, είναι απέξω, δεν το δεχόμαστε. Το κάνει κατ' οικονομία, εντελώς κατ' οικονομία. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται οι μικτοί γάμοι. Ο Θεός δεν θέλει τους μικτούς γάμους, διότι εκεί τίθενται μέσα στους μικτούς γάμους καταρχάς θέματα πίστεως. Άντε να πάρεις τώρα ένα προτεστάντη και να σου λέει αυτά που θα σου λέει, ή ένα Ρώμιο καθολικό. Είναι και θέμα γλώσσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται τη γλώσσα του άλλου, να είναι η γυναίκα μου, να είναι ο άνδρας μου, και να έχει μια ξένη γλώσσα. Όσο, όπως θέλετε πάρτε, μπορεί να ξέρεις άπτεστα τη γλώσσα του αλουνού, του αλουνού συζύγου, αλλά δεν είναι η μητρική σου γλώσσα, εκείνη που θα την νιώσεις και θα την καταλάβεις. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Και εθήμων θέμα και εορτών θέμα. Α, πάτε τώρα τους Ρωμαιοκαθολικούς, εμείς έχουμε 1η Μαΐου έχουμε το Πάσχα, και οι Ρωμαιοκαθολικοί πάντα είναι πιο μπροστά καμιά εβδομάδα και δεν ξέρω πόσο. Τώρα η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, να γιορτάσει το Πάσχα και εσύ να γιορτάσει τώρα από μια εβδομάδα. Είναι και θέμα ανατροφής των παιδιών. Τι ανατροφή θα δώσει στα παιδιά σου? Ποιος θα τη δώσει την ανατροφή αυτή και τι είδους ανατροφή θα είναι? Είναι και θέμα νοοτροπίας. Κάθε λαός έχει την νοοτροπία του. Τι νοοτροπία λοιπόν θα δώσει στα παιδιά σου? Γερμανική, εγγλέζικη? Ο καθένας, σας είπα, ο κάθε λαός έχει την νοοτροπία του. Είναι και θέμα πατρίδας. Βέβαια έχουμε μια περίπτωση, αλλά αυτή είναι εντελώς εντελώς ξεχωριστή. Η Ρουθ Μωαβίτισσα ήταν. Βέβαια τιμωρήθηκαν τα παιδιά της Νοεμήν που παντρεύτηκαν, δύο αγόρια παντρεύτηκαν Μωαβίτισσες, πέθαναν και δυο. Και λέει τώρα η μάνα, νύφες μου, πηγαίνετε τώρα στα σπίτια σας να παντρευτείτε έναν πατριώτη σας, και εγώ πια και χείρα, πέθανε και ο άνδρας, χείρα πια να γυρίσω πίσω, ή το βιθλαεμίτησα. Και τότε αυτές επέμπαιναν, τελικά θα πάρω τη δεύτερη, τη Ρουθ, και είπε εκείνο το περίφημο. Γιατί επέμενε? Δεν σ' αφήνω. Άντε να πει κάποια σήμερα νύφη στην πεθερά της που ο άνδρας πέθανε, ναι, και να λέει στην πεθερά της, δε σε αφήνω. Και είπε, ο Θεός σου, Θεός μου, και η πατρίδα σου,
πατρίδα μου. Αγαπητοί μου, αν ξέρετε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο λόγος. Και η γυναίκα αυτή η Ρουθ πολιτογραφήθηκε, όχι στο όληξη αρχείο σε πράξεις και χαρτιά, πολιτογραφήθηκε από το Θεό, ενώ ο Θεός έλεγε Μωαβίτης, Μωαβίτησα έως δεκάτης γενεάς, δηλαδή ποτέ δεν θα μπει μέσα στην εκκλησία των Εβραίων. Πολιτογραφήθηκε από το Θεό και ούτε πολύ ούτε λίγο ούτε πολύ έγινε πρόγονος του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το όνομά της αναφέρεται στη γενεαλογία που μας παραθέτει ο Ματθαίος. Και μιλάει για τη Ρουθ. Η Ρουθ ή το αλόφιλος. Αλλά όταν είπε ο Θεός σου Θεός μου και η πατρίδα σου πατρίδα μου, η ίδια πολιτογραφήθηκε. Πώς? Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που την πολιτογράφησε? Ξέρετε, ήταν η πίστη. Όπως και εκείνη η Ραάβη Πόρνη που ήταν στην Ιεριχώ, που γλίτωσε το θανατικό, σε έσφαξαν όλοι οι Εβραίοι και τους ντόπιους. Γιατί επίστεψε. Η Ραάβ η Πόρνη επίστεψε. Τι μεγάλο πράγμα είναι το θέμα της πίστεως. Έτσι αυτά τα πρόσωπα έγιναν ένα με το λαό του Θεού. Μπήκανε στο λαό του Θεού. Αν κάποτε λοιπόν ο γαμπρός, η νύφη μπουν στην Ορθοδοξία, μπουν, βέβαια θα υστερούν σε μερικά πράγματα. Πώς θα το κάνουμε, είναι η γλώσσα, είπαμε. Αλλά τέλος πάντων, στο θέμα της πίστεως πολιτογραφήθηκαν. Πώς να το κάνουμε? Πάντως το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μεικτοί γάμοι. Και οι μεικτοί γάμοι, πρέπει να σας πω, ότι αλλάζουν την σύνθεση ενός λαού. Δεν φαντάζεστε την έκπληξή μου. Ενώ είχαμε κάνει αυτή τη διαθήκη του το ΔΙΤ και είχαμε πει στα παιδιά ό,τι έπρεπε να πούμε, όταν έγινε ο εμφύλιος πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, άκουσα στις ειδήσεις το εξής, ότι είναι πολύ δύσκολο το θέμα εκεί να τα βρουν, διότι μεταξύ των άλλων, όποιον άλλον, υπήρχαν και οι μεικτοί γάμοι Σέρβων, Κροατών και Βοσνίων. Σημειώσατε δε ότι οι Σέρβοι είναι Ορθόδοξοι, οι Κροάτες είναι Καθολικοί? Αχ, αυτοί οι μεικτοί γάμοι, και δημιούργησαν σοβαρά εθνικά, σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, παρακαλώ αγαπητοί, προσοχή. Επήγε το κορίτσι σου, επήγε το αγόρι σου στην Αλοδαπή να σπουδάσει, να γυρίσει όπως πήγε. Όχι να σου φέρει Γερμανό, Εγγλέζο και δεν ξέρω τι, Ινδό και... Όχι, όχι. Θα γυρίσει πίσω ο Έλληνας να πάρει την Ελληνίδα και τίποτα άλλο. Είμαι υπερβολικός, είμαι ακραίος, και αυτή η ίδια η ιστορία το δείχνει το πράγμα.